Το νομοσχέδιο το έχουμε αναλύσει βέβαια και στις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις. Αφορά την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Αποτελεί, όπως έχουμε πει, ένα ακόμα προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανδεκτικότητας μετά από τον νόμο Έκτρωμα που κατάργησε το 8ωρο, νομοθέτησε 10ωρη δουλειά, με μείωση των αποδοχών, την αύξηση των υπεριοριών, με μείωση της αμοιβής τους, την περιστολή των δημοκρατικών και συνεκριστικών ελευθεριών, την ουσιαστική κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας, την αύξηση πρόκληση 50 λεπτών του κατώτατου μισθού από το 2022. Όπως είναι φανερό, η καπιταλιστική ανάπτυξη περνά πάνω από τα εργασιακά και ασφαλιστικά αποκαίδια. Η πρώτη εγκύκλωση του Υπουργείου Εργασίας είναι χαρακτηριστικό για την εφαρμογή του κατάπτυστου νόμου για τα εργασιακά, αποκαλύπτει το μέγεθος της αντιδραστικότητάς του, καθώς επιχειρεί να βάλει χέρι στο πλαίσιο για τις απεργίες, θεσπίζει το φακέλωμα των εργαζομένων και των συνδικαλιστών και χτυπά τη λειτουργία των εργατικών σωματείων. Ό,τι και αν κάνετε, κύριε Χατζηδάκη, η τύχη σας θα είναι ίδια με του προκατόχου σας, του Υπουργού Εργασίας το 1976, του κυρίου Λάσκαρη, που με τον νόμο 330 ήθελε να καταργήσει την πάλη των τάξεων. Η ιστορία, παρά τα μπρος πίσω, απέδειξε ότι κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μπει μπροστά στον αγώνα της εργατικής τάξης για την απελευθέρωσή της από την κατηγορία του κεφαλαίου. Η Νέα Δημοκρατία, ως ο πιο γνήσιος εκφρασής των αξιώσεων του κεφαλαίου, έρχεται με το νομοσχέδιο να ολοκληρώσει τη δέσμευσή του προς το κεφάλαιο για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι και ολοκληρώνει το έγκλημα σε βάρος των εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων, των επιστημόνων, των βιοπεριστών αγροτών και ιδιαίτερα των νέων. Όπως η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ και οι όποιες εφεδρείες κάθε φορά στάθηκαν στην ίδια πλευρά, αυτή των πολέμιων της κοινωνικής ασφάλισης, των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στόχος όλων των ασφαλιστικών νόμων ήταν η απαλλαγή των επιχειρηματικών ομίλων και του κράτους από τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ασφάλιση των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων στην παραπέρα μείωση της τιμής εργατικής δύναμης. Η ασφάλιση γίνεται ατομική ευθύνη. Οι εισφορές των ασφαλισμένων αποτέλεσαν διαχρονικά το λίπασμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ήταν χρηματοδοτικό εργαλείο στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων. Τώρα απαιτούν μεγαλύτερη εγγύηση ότι οι εισφορές θα ενισχύουν τα επενδυτικά του σχέδια χωρίς εμπόδια και χωρίς την εγγύηση του κράτους, αφού θέλουν τα έσοδα που κατά 95% συγκεντρώνονται από τους εργαζόμενους του προϋπολογισμού και τα λαϊκά στρώματα να μην δαπανώνται για κοινωνικές παροχές, μισθούς, συντάξεις και για έργα αναγκαία για την ασφάλεια και τη ζωή του λαού, όπως αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά κτλ. Η ληστεία των κόπων και του ιδρώτα των εργατικών λαϊκών οικογενειών θέλουν να μεταφέρεται στα θησαυροφυλάκια τους, εκεί που αυξάνουν την κερδοφορία τους. Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να διασφαλίσει. Ένα σταθερό χρηματοδοτικό εργαλείο που θα εγγυάται χρηματοδότηση των επενδυτικών του σχεδίων από τις προκαθορισμένες εισφορές των εργαζομένων. Αυτό είναι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Εξάλλου δεν το κρύβεται. Ο κύριος Τσακλόγλου προχθές στην Καθημερινή είπε συγκεκριμένα: είναι ένα σημαντικό μέρος της αποταμίευσης που θα δημιουργηθεί μέσω των εισφορών θα τοποθετηθεί σε εγχώριες επενδύσεις. Δεν υπάρχει ψέμα που να μην έχει επιστατεύσει η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να παραπλανήσει τους ασφαλισμένους, παλιούς και νέους, να τους κρύψει τις επικίνδυνες συνέπειες της ιδιωτικοποίησης των επικουρικών συντάξεων μέσα από την εφαρμογή κεφαλαιοποιητικού συστήματος. Η κυβέρνηση με προστινούς τους υπουργούς των ειδικών αποστολών, τον κύριο Χατζηδάκη γνωστό για την εφοσίωσή του στις επιλογές και αξιώσεις του κεφαλαίου, και τον κύριο Τσακλόγλου της ομάδας Γιαννίτση που στρατεύτηκε για να ολοκληρώσει αυτό που δεν μπόρεσαν τα προηγούμενα χρόνια, προπαγανδίζουν διάφορα παραμύθια γύρω από το νομοσχέδιο Έκτρωμα για να καλλιεργήσουν τον εφησυχασμό. Τι λένε? Με τον ατομικό κουμπαρά οι νέοι κάνουν, λέει, κουμάντο στις αποταμιεύσεις τους,
αποκτούν εμπιστοσύνη στο ασφαλιστικό σύστημα, αντιμετωπίζεται η μαύρη εργασία. Αλήθεια, οι ατομικοί κουμπαράδες θα βρίσκονται στα χέρια των νέων ασφαλισμένων ή στα χέρια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών? Η απάντηση είναι προφανής. Ποιοι θα κάνουν κουμάνδο στις εισφορές τους? Θα κάνουν οι τζογαδόροι των χρηματιστηρίων και οι ειδικοί της αγοράς με το αζημίωτο. Όπως δείχνει και η διεθνής εμπειρία, με τα εκατομμύρια των εργαζομένων που έμειναν στον άσο, χάνοντας τις εισφορές και τους κόπους μιας ζωής, οι μελλοντικές τους συντάξεις θα γίνουν έρμεα των χρηματιστηριακών παιχνιδιών με οδυνηρές συνέπειες. Για ποιες αποταμιεύσεις μιλάει η κυβέρνηση? Δεν είναι οι εισφορές που βγαίνουν με ιδρώτα και αυτές εξαρτώνται από το μισθό και γενικά από το εισόδημα του ασφαλισμένου, αν πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο ή αγρότη? Η συμπίεση των μισθών και των εισοδημάτων δεν οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μικρότερες εισφορές, άρα και σε μικρότερες συντάξεις? Αυτό βέβαια ισχύει είτε τα συστήματα είναι αναδυναμητικά είτε κεφαλαιοποιητικά. Αλλά ποιες αποταμιεύσεις μπορούν να δημιουργήσουν μισθοί των 300 και 400 ευρώ, στους οποίους έχει καταδικάσει τη νέα γενιά αυτή η κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες? Ποιες εισφορές μπορούν να δίνουν οι μερικώς απασχολούμενοι, οι νέοι που υποχρεώνονται σε μεγάλα διαστήματα ενεργείας και πιάνουν δουλειά μετά τα 30 τους χρόνια? Ένα σύστημα στο οποίο οι εισφορές και σύνταξη είναι στον αέρα, ποια εμπιστοσύνη μπορεί να υπάρξει όπως ισχυρίζεστε? Αντίθετα, αποξενώνει όλο και περισσότερο τους ασφαλισμένους, η κοινωνική ασφάλιση μετατρέπεται σε χρηματιστηριακό παιχνίδι και πάβει να είναι κρατική ευθύνη και υποχρέωση μετατρέπεται σε ατομική υπόθεση. Για τη μαύρη εργασία, πάει πολύ. Όλοι εσείς που έχετε νομιμοποιήσει το εργοδοτικό ξεσάλωμα να φορτώνετε την ευθύνη στους ίδιους τους νέους και στον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης. Άλλο επιχείρημα που προβάλλει η κυβέρνηση: τα αποθεματικά των ατομικών κουμπαράδων που θα μετατραπούν σε επενδύσεις θα φέρουν, όπως ισχυρίζεται, νέες, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, κάτι που συμφέρει τη νέα γενιά. Καταρχήν, ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί ομολογία ότι βλέπετε τις εισφορές των νέων ως εργαλείο της καπιταλιστικής ανάπτυξης και κερδοφορίας με τζάμπα χρήμα για τους ομίλους. Είναι προσαρμογή βέβαια στις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, όπως διαβάζουμε, τι λέει, ότι ο τομέας των ασφαλίσεων και των συντάξεων θα είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Να σημειώσουμε ότι τα λεγόμενα αποθεματικά των ταμείων πάντα ήταν στα χέρια του κεφαλαίου. Με την καθοδήγηση και εποπτεία του αστικού κράτους λαϊλατήθηκαν με τα πολεμικά. Έγιναν δανεικά και αγύριστα προς τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Μετατράπηκαν σε ιδιωτικές περιουσίες. Έγιναν βιομηχανίες, καράβια, τράπεζες. Οι εργαζόμενοι όμως δεν κέρδισαν τίποτε. Αυτό θα γίνει ακόμα πιο απροκάλυπτα τώρα με την παράδοσή του στον τζόγο. Όσο για τις καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας που ήταν ένα και από τα προεκλογικά συνθήματα της κυβέρνησης, αποτελούν πια το μεγαλύτερο ανέκδοτο. Γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη προϋποθέτει την ένταση της εκμετάλλευσης. Ο σημερινός νέος εργαζόμενος που θα του κλέβουν τον ιδρώτα για να χρηματοδοτούν τις επενδύσεις είναι ο ίδιος που θα δουλεύει δεκάωρα χωρίς πρόσθετη αμοιβή σε αυτές τις επενδύσεις, που δεν θα έχει συλλογικές συμβάσεις, που θα ποινικοποιείται η συλλογική του δράση και διεκδίκηση με βάση και τον πρόσφατο νόμο. Τι άλλο παράμετρο χρησιμοποιεί η κυβέρνηση? Οι νέοι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα θα πάρουν, λέει, μεγαλύτερες συντάξεις. Η αλήθεια είναι ότι ο εμπεγμός της κυβέρνησης απογειώνεται, αφού πρόκειται για σύστημα που ονομάζεται και επίσημα καθορισμένων εισφορών και όχι καθορισμένων παροχών. Είναι έτσι, κύριε Υπουργέ? Είναι έτσι. Δηλαδή, αν και δεν υπάρχει καμιά δέσμευση για το ύψος της σύνταξης, είναι προκλητικό να εμφανίζεται πως θα δώσει και μεγαλύτερες συντάξεις από τις σημερινές. Πώς μπορεί κανείς να εκτιμήσει από σήμερα σε 40 χρόνια πόσο θα έχει αποδώσει το τζογάρισμα ώστε να μαντεύσει τις παροχές?
Πόσοι θα έχουν 40 χρόνια ασφάλισης με 300 ημέρες ασφάλισης το χρόνο? Η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας ίσα που θα καταφέρουν να συμπληρώσουν τις βασικές προϋποθέσεις, δηλαδή 4.500 ημέρες ασφάλισης. Πάρτε για παράδειγμα τον τουρισμό, τον εμπιστισμό, αλλά και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα τα οποία είναι εποχικά, είναι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Το σύστημα αυτό της κεφαλαιοποίησης ισχύει ήδη για τα επαγγελματικά ταμεία, όπως εν μέρει και για το ΕΤΑΕΠ, το ταμείο αυτό, το επικουρικό. Και για τα αποτελέσματά του είναι γνωστά, είναι αποκαλυπτικά. Η πείρα από τα αποθεματικά των ταμείων που τζογαρίστηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες και έγιναν καπνός για χιλιάδες συνταξιούχους είναι ο καλύτερος μάρτυρας για το τι έχουν να αναμένουν οι νέοι εργαζόμενοι. Οι πιο δύσπιστοι μπορούν να δουν τι έγινε με την υπόθεση της ΑΣΠΗΣ, όπου σε ένα βράδυ έκαναν φτερά εκατομμύρια εκατομμυρίων επενδύσεων. Αλλά να θυμίσουμε εδώ τι υπογραμμίζει ο Σύλλογος των Υπαλλήλων των Ασφαλιστικών Ταμείων σε ανακοίνωσή του. Λέει λοιπόν, η εφαρμογή της κεφαλαιοποίησης και των ατομικών λογαριασμών στο ΕΤΑΕΠ έχει οδηγήσει σε επικουρικές συντάξεις γύρετος των 60 και 50 ευρώ για 15 χρόνια ασφάλισης με μέσο μισθό του ασφαλισμένου στα 1.000 ευρώ. Φανταστείτε τα 650. Αντίστοιχα, η επικουρική σύνταξη αναπηρίας με μέσο μισθό του ασφαλισμένου 700 ευρώ ανέρχεται στα 9,71 ευρώ. Επίσης, θυμίζουμε ότι στο καταστατικό του Επαγγελματικού Ταμείου Χρηματιστηρίου Αθηνών, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 31. Ο κλάδος συνταξιοδοτικών παροχών εφαρμόζει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς. Δεν εγγυάται το ύψος της εφάπαξ παροχής, ούτε το ύψος της επενδυτικής απόδοσης, ούτε το ύψος των επενδυτικών εξόδων. Αυτή είναι η αλήθεια για τα αποτελέσματα της κεφαλαιοποίησης, την οποία διαφημίζει ως ιδανική λύση η κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση φροντίζει με το νομοσχέδιο να παράσχει ασυλία στα στελέχη που θα επιλέγονται για τη διοίκηση του νέου ταμείου και θα διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκια των ατομικών κουμπαράδων των χιλιάδων ασφαλισμένων. Ένας ακόμα ισχυρισμός της κυβέρνησης είναι ότι το κράτος θα εγγυάται ότι οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται να πάρουν λιγότερα από τις φορές τους αν δεν πάει καλά το τζογάρισμα. Αν είναι έτσι όμως, γιατί δίνεται η δυνατότητα επιλογής χαμηλού, μέτριου ή υψηλού ρίσκου στον ασφαλισμένο αφού δεν πρόκειται να χάσει όπως διατείνεται η κυβέρνηση? Μήπως αποτελεί εγγύηση η επιστροφή εισφορών, δηλαδή μιας ελεημοσύνης μερικών δεκάδων ευρώ? Άλλο επιχείρημα. Οι αλλαγές, λέει, δεν αφορούν τους σημερινούς συνταξιούχους, οι συντάξεις τους δεν πρόκειται να επηρεαστούν. Την απάντηση σε αυτόν τον παραπλανητικό ισχυρισμό δίνει η ίδια η μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής που συνοδεύει το σχέδιο νόμου και αναφέρεται χαρακτηριστικά. Με τιμή είσοδο νέων ερχόμενων, πρωτοασφαλιζόμενων από 1/1/22 και μετά, σταδιακά η βάση εισφορών θα μειώνεται συνεχώς από έτος σε έτος, αφού θα μειώνεται ο αριθμός των ασφαλισμένων, και συνεπώς η απόδοση των εισφορών θα προκύπτει σταδιακά αρνητική. Ως εκ τούτου, σημειώνει, το συσσωρευμένο ποσό της συνταξιοδότησης θα καταλήγει μικρότερο από το σύνολο των εισφορών που καταβλήθηκαν κατά τον εργασιακό βίο του ασφαλισμένου και οι νέες συντάξεις θα προκύπτουν κατά έτος όλο και μικρότερες, ώσπου να εκφυλιστούν σε ελάχιστα ποσά. Δεύτερο, λέει η αναλογιστική μελέτη, οι υφιστάμενες συντάξεις στο σύστημα δεν θα αναπροσαρμόζονται θετικά και θα χάνουν την αξία τους κάθε έτος, ώσπου αυτή τελικά να εκφυλιστεί, επειδή οι εισφορές θα είναι πάντα μικρότερες από το αλγευρικό άθροισμα των παροχών, των εξόδων και των εσόδων επενδύσεων και θα προκύπτει έλλειμμα. Επισημαίνει μάλιστα πως για να διατηρηθούν οι συντάξεις στο σημερινό επίπεδο του διανεμητικού συστήματος και να μην υποστούν οι ασφαλισμένοι που θα παραμείνουν σε αυτό τη συνέπεια της μετάβασης από το διανεμητικό στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα, θα απαιτηθεί
επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Το χρηματοδοτικό κενό ανάλογα με τις παραδοχές εκτιμάται από το 48 έως το 78 δις, εσείς λέτε 56. Αυτό το ποσό, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους, δηλαδή και πάλι ο λογαριασμός θα φορτωθεί στις αγαπητές λαϊκές οικογένειες. Όμως η επιβάρυνση αυτή μπορεί να συνδυαστεί και με μείωση των υφιστάμενων συντάξεων, όπως και των νέων συντάξεων για τους ασφαλισμένους που θα παραμείνουν στο ισχύον σύστημα. Άρα, ο ισχυρισμός της κυβέρνησης είναι παραπλανητικός. Τι άλλο λέει η κυβέρνηση? Με τη εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος αντιμετωπίζει συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος στο ασφαλιστικό. Πρόκειται για τον γνωστό ισχυρισμό που παίρνει ως δεδομένο ότι οι απόμαχοι της δουλειάς αποτελούν κόστος και ότι είναι πολυτέλεια στον 21ο αιώνα να παρέχεται από το κράτος μια αξιοπρεπής διαβίωση για όσους τερματίζουν τον εργάσιμο βίο τους, αν το ποσοστό ξεπεράσει ένα όριο που βέβαια καθορίζεται από τις ίδιες αντοχές της καπιταλιστικής οικονομίας. Ο ισχυρισμός αυτός κυριαρχεί σε όλα τα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει μετατραπεί σε πολιορκητικό κρύο για να λωθούν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και να προχωρήσει η ιδιωτικοποίησή τους μαζί και η απόσταση του κράτους και του κεφαλαίου από τις ευθύνες του. Η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης όχι μόνο δεν προστατεύει από τους κινδύνους του δημογραφικού, στο βαθμό που αυτή είναι αντικειμενική, αντίθετα τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα είναι ακόμα πιο ευάλωτα σε αυτούς, αφού πέραν των κινδύνων των αγορών και του τζογαρίσματος των εισφορών, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μικρότερες συντάξεις, σε ακόμα μικρότερη προστασία για την κυρατιά. Μάλιστα, αυτός ο περιβόητος κίνδυνος μεταφέρεται ατομικά στον κάθε ασφαλισμένο, χωρίς το κράτος να αναλαμβάνει κάποια ευθύνη. Έτσι, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, αντί για ευλογία, μετατρέπεται σε κατάρα, αφού στο νέο σύστημα αυτή οδηγεί σε μικρότερη σύνταξη, γιατί η προϋπολογισμένη συντάξη με αποδοχή αφορά περισσότερα χρόνια ζωής του συνταξιούχου. Το δημογραφικό πρόβλημα διωγγώνεται σκόπιμα και αξιοποιείται υποκριτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αστικές κυβερνήσεις που με την πολιτική τους εντείνουν την ανασφάλεια και την ανεργία, τους τσακισμένους μισθούς και τις εργασιακές σχέσεις δάστικο μετατρέπουν σε ατομική υπόθεση τη μητρότητα, την οικογένεια και τη φροντίδα τους. Ως ΚΚΕ ζητάμε την απόσυρση για άλλη μια φορά του νομοσχεδίου, γιατί οι συνέπειες θα είναι βαρύτατες για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Στηρίζουμε το εργατικό κίνημα, τις συγκλονιστικές οργανώσεις που παλεύουν για την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, αγωνιζόμαστε για δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και την οικοδόμηση ενιαίου συστήματος που περιλαμβάνει τα σεξουαλικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Μονόδρομος είναι οι εργαζόμενοι να κάνουν πέρα όλους εκείνους που έχουν στηρίξει έμπρακτα την ιδιωτική ασφάλιση και τα επαγγελματικά ταμεία, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, τις συγκαλεστικές τους δυνάμεις στην ηγεσία της ΓΕΣΕ, που συμφώνησε με το ΣΕΡ στην ίδρυση Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου και να παλέψουν για δημόσια και δωρεάν κοινωνική ασφάλιση ως σύγχρονη ανάγκη. Είμαστε σίγουροι ότι οι εργαζόμενοι θα πάρουν τις τύχες στα χέρια τους. Καλούμε και από αυτό το βήμα σε μαζική συμμετοχή στα σημερινά συλλαλητήρια σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λάρισα και αλλού, και στο αυριανό συλλαλητήριο των συνδικάτων στην Αθήνα, σε αυτό το απόγευμα στο Σύνταγμα, με αίτημα να αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο από την κυβέρνηση.